κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε τουλάχιστον 10 επιθέσεις σε βάρος τουριστών στην περιοχή του Φιλοπάπου εμπλέκονται οι τρεις λιμφθέντες για τη δολοφονία του 25χρονου, σύμφωνα με την αστυνομία. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της πτώσης από την ιερή φίλη του άτυχου Νίκου Μουστάκα. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Παναγιώτης Μπούσιος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Όπως Ελένη, είπαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ ότι σε περίπου 10 περιπτώσεις εμπλέκονται οι τρεις οι οποίοι έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία του 25χρονου. Λίγη ώρα αργότερα, λοιπόν, ήρθε να το επιβεβαιώσει η αστυνομία και πρέπει να σου πω, Ελένη, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν θα είναι και οι μοναδικές, όπως λένε οι αστυνομικοί. Και αυτό γιατί συνεχίζεται η έρευνα που γίνεται στις βάσεις δεδομένων της αστυνομίας και δεν αποκλείεται τα ίδια άτομα να εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις. Θεωρούν ότι έχουν χτυπήσει και άλλα άτομα, έχουν δηλώσει όμως ενδεχομένως άλλα ψευδή στοιχεία. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, θα δούμε αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις. Κατά τα άλλα, κρατούνται στην ασφάλεια Αττικής. Τη Δευτέρα το πρωί θα απολογηθούν στο 13ο τακτικό ανακριτή. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό που έχει πραγματικά συγκλονίσει είναι η μαρτυρία της φίλης του 25χρονου, η οποία ήταν από την Πορτογαλία, και πώς περιέγραψε στους αστυνομικούς το βράδυ της 15ης Αυγούστου τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν και κάποιες κάρτες που έχουμε ετοιμάσει και μπορούμε να δούμε. Βεβαίως. Περιγράφει, λοιπόν, 23χρονη και λέει: πρώτα άκουσα ένα γυάλινο μπουκάλι να σπάει και όπως γύρισα, είδα τον ψηλό να πιάνει τον Νίκο από την μπλούζα του. Ενώ αυτός που είχε το μουστάκι, ο μεσαίος όπως τον λέω εγώ, κρατούσε ένα μικρό μαχαίρι στο ένα του χέρι και με το άλλο χέρι έπιανε και αυτό τον Νίκο από την μπλούζα. Τότε άκουσα τον κοντό να λέει στα αγγλικά: κινητό και λεφτά. Ο Νίκος τους έλεγε να ηρεμήσουν και ότι δεν έχει τίποτα να τους δώσει. Σχεδόν ταυτόχρονα ο κοντός που σας είπα ήρθε μπροστά μου και άρχισε να ψάχνει την τσάντα μου. Άρα, λοιπόν, Ελένη, φαίνεται εδώ η κοπέλα ότι έχει δώσει από την πρώτη στιγμή, περιγράψει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη και ότι προσπάθησαν, εκτός από κινητό και λεφτά, να τους πάρουν ίσως και κάποια άλλα πράγματα. Στη συνέχεια όμως. Η δική της κατάθεση προφανώς, Παναγιώτη, αναιρίωσε, υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι. Βεβαίως. Η μαρτυρία της, λοιπόν, της 23χρονης έρχεται σε αντίφαση με αυτά που έχουν πει οι υπόλοιποι συλληφθέντες, και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι είχαν βρεθεί κάποιες κομμένες αλυσίδες χρυσές. Τώρα, είναι συγκλονιστική η στιγμή που περιγράφει πώς ακριβώς είδε τον άνθρωπό της να πέφτει. Πού είναι το άλλο σου κινητό και το άλλο κινητό και το άλλο κινητό, τη ζητούσαν. Εγώ τους έλεγα στα αγγλικά ότι δεν είχα άλλο κινητό, ενώ εκείνος συνέχισε να ψάχνει. Τότε, γυρνώντας πίσω μου για να δω τι συμβαίνει, είδα τον Νίκο να πέφτει στον γκρεμό και αμέσως ο μεσαίος και ο ψηλός άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν. Ο κοντός, με το που είδε τους άλλους να τρέχουν, τους ακολούθησε και όλοι μαζί έφυγαν τρέχοντας αντίθετα το δρόμο που οδηγεί στο βράχο αυτό. Εγώ αμέσως πήγα στην κορφή του γκρεμού και από εκεί κοίταζα προς τα κάτω, μήπως και δω τον Νίκο. Ήταν πολύ σκοτεινά όμως και εγώ πολύ ταραγμένη και δεν μπορούσα να τον δω. Φώναζα Νίκο, Νίκο, αλλά δεν μου απαντούσε. Έτσι, λοιπόν, περιέγραψε στη μαρτυρία της στους αστυνομικούς η 23χρονη τι ακριβώς συνέβη ανήμερα το 15 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο λόφο του Φιλοπάπου. Παναγιώτης Μπούσιος. Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς που διοργάνωσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Ντυμένοι στα λευκά, άναψαν φακούς φωτίζοντας τον ουρανό με την ελπίδα ότι θα τους δουν από ψηλά οι δικοί τους άνθρωποι. Ράγισαν καρδιές στην εκδήλωση μνήμης για τα 96 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς. Ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τις ψυχές που φεύγουν. Πιστεύω ότι είναι ένα μνημόσυνο για όλες τις ψυχές, για τις 100 ψυχές που χάθηκαν και όχι μόνο. Φόρεσαν λευκά μπλουζάκια και έστρεψαν τους φακούς τους προς τον ουρανό με την ελπίδα ότι θα τους δουν από ψηλά οι δικοί τους άνθρωποι. Καλεγιαννάκου Παρασκευή. Καλεγιαννάκος Νικόλαος. Φύτρος Ανδρέας. Φύτρος Γρηγόριος. Με μάτια βουρκωμένα και τρεμάμενη φωνή, διάβασαν ένα προς ένα τα ονόματα των 96 νεκρών και κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Δεχθήκαμε για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που έφυγαν, επειδή άλλοι δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους και στα καθήκοντά τους. Ένα μήνα μετά, οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Πολλά είναι τα προβλήματα, πολλά είναι τα παράπονα για όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν. Το μάτι θα το ξαναφτιάξουμε, λένε. Οι άνθρωποι μας όμως δεν γυρίζουν πίσω. Κάθε γωνία, κάθε δέντρο το οποίο κόπηκε είναι μια ιστορία για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τεράστια απώλεια. Αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε, αυτό που πονά εκεί είναι τεράστια απώλεια, είναι οι άνθρωποι που, και οι φίλοι, οι οποίοι δεν βρίσκονται αυτή μεταξύ μας. Περισσότεροι από 300 δημότες έδωσαν το παρόν στη συνάντηση μνήμης. Δημότες από το Μάτι, το Νέο Βουτζά, το Κόκκινο Λιμανάκι. Τρεις περιοχές που ενώθηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά και έγιναν μία οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι το Μάτι σε λίγο καιρό θα είναι πάλι πράσινο και όλοι αυτοί οι εθελοντές που ήρθαν εδώ να έρθουν να τα πιούμε.
ευχαρίστησαν τους εθελοντές που τους στάθηκαν από την πρώτη στιγμή και έδωσαν μία υπόσχεση να μην ξεχάσουν αυτούς που έφυγαν. Στον εισαγγελέα Χαλκίδας οδηγήθηκε σήμερα ο 32χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε το χωριό Σταυρός Ευβίας κοντά στα Ψαχνά στις 12 Αυγούστου. Του αποδίδονται κατηγορίες για 8 ακόμη πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων και οι δύο χθεσινές, το Κυπαρίσι και το Κρυόρεμα. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Ευσταθίου. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Η εμπριστική δραστηριότητα του 32χρονου, ο οποίος είναι άνεργος και κάτοικος του Σταυρού στα Ψαχνά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φαίνεται ότι ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, ανάβοντας συνολικά στη γύρω περιοχή του χωριού του 5 φωτιές. Στις 3 το πρώτο πενθήμερο του μηνός και 2 ακόμη το τελευταίο διήμερο. Συνέχισε την 1η Ιουλίου και ακολούθησε με την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στο Αλωνάκι Κοντοβεσποτίου, που κατέκαψε έκταση 8.000 στρεμάτων και απείλησε το Σταυρό που εκενώθηκε. Οι φωτιές χθες το απόγευμα στο Κρυό Σταυρού και τον Κυπαρίσι ήταν μοιραίες για τον ίδιο, καθώς οδήγησαν στη σύλληψή του γύρω στις 10 το βράδυ, δηλαδή μια μισή ώρα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αστυνομικοί και πυροσβέστες θεώρησαν ότι ο ύποπτος είναι κάτοικος της περιοχής και έτσι κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ελένη. Μάλιστα. Γιάννη Ευσταθίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει ένα σχηματισμός της κυβέρνησης, ενώ αύριο θα εκλεγεί εκτός απρόπτου ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις είναι οι μνηστήρες για τη θέση, χωρίς πάντως να αποκλείεται και κάποια πρόταση έκπληξη από τον Πρωθυπουργό. Νέο γραμματέα θα έχει εκτός απρόπτου από αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την απογευματινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τη Δευτέρα αναμένεται να εκλεγεί ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Ρήγα. Οι μνηστήρες για τη θέση του γραμματέα είναι τρεις. Ο Πάνος Κουρλέτης, ο Νίκος Παπάς και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, χωρίς να αποκλείεται πάντως και κάποια πρόταση έκπληξη από τον Πρωθυπουργό. Η εκλογή νέου γραμματέα θα ξεκλειδώσει και τον ανασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται να γίνει εντός της εβδομάδας. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Με δεδομένες τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2019 και για τα επόμενα χρόνια, προκύπτει ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που έχουμε συμφωνήσει στο Eurogroup με τους δανειστές μας. Προαναγγέλει επίσης ότι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει ένα συνολικό πολιτικό και οικονομικό σχέδιο για την πρώτη περίοδο της εξόδου από τα μνημόνια, που περιλαμβάνει μέτρα κοινωνικής στήριξης καθώς και μέτρα στήριξης και προστασίας της μισθωτής εργασίας. Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, χωρίς εδώ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ υπόσχονται στους πάντες τα πάντα και δεν αισθάνονται καν την ανάγκη να απολογηθούν για το λόγο που δεν υλοποιούν τις υποσχέσεις τους. Την ανάγκη για χαμηλότερη φορολογία και λιγότερη γραφειοκρατία στα νησιά μας επισημαίνει ο Σταύρος Θεοδωράκης, ολοκληρώνει την περιοδία του στους Λειψούς, το Αγαθονήσι και τη Σάμο. Προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ότι οι νησιώτες χρειάζονται λιγότερους φόρους. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερους φόρους για να πάρουν ακόμα πιο μπροστά τα νησιά μας. Νέα επεισόδια με Μολότοφ τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας. Άγνωστοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν τα μεσάνυχτα με αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ και πέτρες σε δημιουργία των ΜΑΤ, στη Συμβολή των Οδών Πατησίων και το ΣΥΤΣΑ, αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν έγινε ούτε προσαγωγές ούτε συλλήψεις. Τραγωδία στη Φθιώτιδα. 50χρονο σκότωσε τον 37χρονο συγγενή του στο κυνήγι, Παναγιώτης Μπούσιος. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελένη. Στις 6.30 το πρωί, λοιπόν, στην περιοχή Ριζόπελασγίας, είναι στα σύνορα Φθιώτιδας και Μαγνησίας, οι δύο άνδρες 50 και 37 ετών είχαν πάει για κυνήγι αγριογούρουνο. Λίγη σημασία έχει, αλλά είναι εκτός κυνηγητικής περίοδου. Κάποια στιγμή, λοιπόν, Ελένη, ο 50χρονος θεώρησε ότι πίσω από τους θάμνους ήταν ένα αγριογούρουνο, πυροβόλησε με την κυνηγή του καραμπίνα, πέτυχε τον 37χρονο στο στήθος, τρελάθηκε, όπως καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος, τον πλησίασε, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, πήγε εκεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφεραν τον 37χρονο στο νοσοκομείο της Λαμίας, όμως τα σκάγια τον είχαν χτυπήσει στο στήθος, ήταν από πολύ κοντινή απόσταση και δυστυχώς γιατί το μόνο που έκαναν ήταν απλά να διαπιστώσουν το θάνατό του, ο 50χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Μάλιστα, Παναγιώτης Μπούσιος. Πάμε στο διεθνή χώρο τώρα, τραγωδία στη Βουλγαρία. 16 νεκροί από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου. Κωστής Βέιμος. Ακριβώς, Ελένη, καλό μεσημέρι. Το τροχαίο σημειώθηκε σε ένα δρόμο με πολλές απότομες στροφές στην πόλη Τσβόγκια της βορειοδυτικής Βουλγαρίας. Εκτός από τους 16 νεκρούς, υπάρχουν και άλλοι 27 άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και εκ των οποίων 3 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Υποκαταρακτώδη βροχή, λοιπόν, το λεωφορείο που μετέφερε Βούλγαρους τουρίστες μετά την επίσκεψή τους σε μοναστήρι συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα, βγήκε από το δρόμο και ανατράπηκε καταλήγοντας στην όχθη του Ίσκαρ, ενός ποταμού της περιοχής. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με 4 αυτοκίνητα, επιβάτες των οποίων πάντως δεν τραυματίστηκαν, Ελένη.
Μάλιστα, και ο Πάπας τώρα συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς στην Ιρλανδία. Δεύτερη ημέρα λοιπόν της επίσκεψης του Πάπα στην Ιρλανδία και ζήτησε μάλιστα σήμερα συγχώρεση από τον κύριο για τις σεξουαλικές κακοποίησεις που διέπραξαν στην Ιρλανδία καθολικοί ιερείς. Και μάλιστα ο Πάπας είπε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Τέλος πάντων το είπε τώρα. Να σου πω ότι αυτό το σκάνδαλο των σεξουαλικών κακοποιήσεων από ιερείς στην Ιρλανδία έχει στοιχήσει πολύ και στην εκκλησία της χώρας, αφού πολλοί πιστοί έχουν αποστασιοποιηθεί από την εκκλησία. Αυτό προσπαθεί τώρα να υπουλώσει, τις πληγές αυτές προσπαθεί να υπουλώσει τώρα ο Πάπας ευρισκόμενος στην χώρα. Μάλιστα. Και επιτέλους τελείωσε η περιπέτεια για τους μετανάστες του πλοίου Τσιώτη. Περίπου 150 μετανάστες λοιπόν ήταν πάνω σε αυτό το πλοίο, το οποίο αρνούταν η Ιταλία να δεχτεί σε λιμάνι της. Τελικά όμως επιτεύχθηκε μια συμφωνία και οι μετανάστες άρχισαν ήδη να κατεβαίνουν από το πλοίο της Ιταλικής Ακτοφυλακής. Πάντως να σου πω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, ο Σαλβίνι, δήλωσε επειδή υπήρξαν κάποιες απειλές ότι θα ασκηθούν διώξεις εναντίον του. Είπε: όποιος θέλει, ας έρθει να με συλλάβει εμένα. Πάντως δεν μπορώ να πάω κόντρα σε 60 εκατομμύρια Ιταλούς οι οποίοι θέλουν να σταματήσει αυτό το κύμα της μετανάστευσης, της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης στη χώρα του. Μάλιστα, Κώστας Βέμος. Ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν, Αμερικανός ήρωας πολέμου και άλλοτε υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών λίγες ώρες αφού το ανακοίνωσε ότι σταματά τη θεραπεία του σε μια άκρως επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Πάω σπίτι μου για λίγο να υποβληθώ σε θεραπεία για την ασθένειά μου. Έχω την πρόθεση να επιστρέψω εδώ και να δώσω αφορμή σε πολλούς από εσάς να μετανιώσετε για όλα τα ωραία πράγματα που είπατε για μένα. Και ελπίζω να σας εντυπωσιάσω ακόμη μία φορά. Ο Τζον Μακέιν πάλεψε με αξιοπρέπεια και θάρρος μέχρι την τελευταία ώρα τον πιο δύσκολο εχθρό. Ο καρκίνος τον νίκησε τελικά χθες σε ηλικία 81 ετών. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αριζόνα υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αμερικανικής πολιτικής ζωής. Ως πρώην πιλότος μαχητικού και εχμάλωτος πολέμου για 5,5 χρόνια στο Βιετνάμ, είχε πολλές φορές εκφράσει την αντίθεσή του στα βασανιστήρια. Γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι η κακοποίηση εχμαλώτων προσφέρει περισσότερες κακές παρά καλές πληροφορίες. Το 2008 αντιμετώπισε τον Μπαράκ Ομπάμα, από τον οποίο κέχασε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν έκρυβε την αντιπαθιά του για τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Είχε μάλιστα ζητήσει να μην παραστεί στην κηδεία του. Άλλωστε τα αισθήματα ήταν αμοιβαία. Όταν μια μέρα πριν πεθάνει ανακοίνωσε ότι σταματά τη θεραπεία του, ο Τραμπ δεν τουίταρε τίποτα. Μετά την αναγγελία του θανάτου του, αρκέστηκε σε ένα απλό τυπικό tweet. Τα πιο βαθιά μου συλληπιτήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σας. Με τον Μπαράκ Ομπάμα ήταν πολιτική αντίπαλη, υπήρχε όμως αμοιβαίος σεβασμός. Ο Τζον και εγώ ανήκαμε σε διαφορετικές γενιές, προερχόμαστε από τελείως διαφορετικά υπόβαθρα και αναμετρηθήκαμε στο υψηλότερο επίπεδο της πολιτικής. Όμως μοιραζόμασταν παρόλες τις διαφορές μας την πίστη σε κάτι υψηλότερο, τα ιδεώδη για τα οποία γενναίες Αμερικανών και μεταναστών έδωσαν αγώνες, έδωσαν μάχες, θυσιάστηκαν. Στην Ουάσιγκτον οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην πολιτεία την οποία εκπροσώπησε στην Αμερικανική Γερουσία για περισσότερες από 3 δεκαετίες, την Αριζόνα. Επιστροφή στα δικά μας, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεαστούν αύριο μέχρι και τις απογευματινές ώρες κυρίως στα νησιά του Ιωνίου, η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Στερεά και το μεσημέρι Μακεδονία, σταδιακά η Θεσσαλία, οι σποράδες, η Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης και της Αττικής, η Εύβοια και η Πελοπόννησος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Αυγούστου. Πάμε να δούμε αν όλα κυλούν ομαλά. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Σαραντάκος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κορυφώνεται τις επόμενες ώρες. Μάλλον έχει ξεκινήσει ήδη η επιστροφή των εκδρομέων. Αναμένονται απόψε πάνω από 60.000 επιβάτες να γυρίσουν. Για το λόγο αυτό είναι επιποδός όλη η δύναμη του λιμενικού και με έκτακτα δρομολόγια προσπαθούν να ρυθμίσουν και την τελευταία λεπτομέρεια. Θα πρέπει να πούμε πάντως εδώ ότι θα πρέπει οι επιβάτες να έχουν οπλιστεί με υπομονή. Καθώς ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις στις αφήξεις των πλοίων, τα πρωινά πλοία από τις Κυκλάδες είχαν καθυστέρηση από μισή έως και μία ώρα. Είναι σημαντική και καθυστέρηση και στα πλοία του Αργοσαρονικού. Κάτι το οποίο στις Κυκλάδες οφείλεται στο γεγονός ότι προσεγγίζουν σε πολλά λιμάνια και εκεί παρατηρείται η καθυστέρηση αυτή. Εκτός από αυτές τις μικρές καθυστερήσεις, δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα στην επιστροφή των εκδρομέων, Γιώργο? Όχι, απλώς θα πρέπει να πούμε ότι επειδή γίνονται έργα γύρω από το λιμάνι, είναι επιποδός και η τροχέα, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα μένουν να αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, Γιώργο Σαραντάκος.
Αυξημένα είναι τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα μας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, πλέον πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό ανήκουν σε ανώτερες εισοδηματικές τάξεις. Η Ελλάδα δεν προσελκύει τουρίστες που ζορίζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, λέει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μάλιστα, η άνοδος του τουρισμού πολυτελείας αποτυπώνεται στην υψηλή αύξηση στις tax free αγορές, στην ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με πέρυσι και στην αυξημένη κατά 12% κερδοφορία των ξενοδοχείων το πρώτο πεντάμηνο του 2018. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που επιλέγεται από ευκατάστατους ταξιδιώτες, δηλαδή ο τουρισμός πολυτελείας. Είναι δεδομένο για την Ελλάδα, εάν μετρήσουμε σε ποιους προορισμούς πηγαίνουν και οι επενδύσεις που έχουν γίνει, το αποδεικνύουν περίτρανα. Greece is actually incredibly affordable. Οι παραγγελίες είναι καλές. Οι ξένοι αγαπάνε και το κρέας, αλλά επειδή είμαστε πάνω στη θάλασσα, τους εμπνέει και παραγγέλνουν περισσότερα θαλασσινά. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές της χώρας, επιχειρηματίες από το χώρο του τουρισμού είναι λιγότερο ικανοποιημένοι. Όπως μας λένε, ενώ η κίνηση αυξήθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο, η high season τους απογοήτευσε, καθώς τα έσοδα δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν μήνες που είχαμε κάποια ποσοτική αύξηση, εντάξει, του 2-3%, αλλά δεν είχαμε την ανάλογη και αύξηση στις πράξεις. The food's pretty cheap and the transport as well. Islands are cheap, yeah. Here's not too bad, but yeah, Mykonos is pretty expensive. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία, αυτό φαίνεται σε όλες τις καταναλώσεις, σε όλα τα τμήματα. Ιδιαίτερα αισιόδοξη είναι πάντως η εκτίμηση για τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου, που δείχνουν πιο ισορροπημένη τη ζυγαριά στην τουριστική κίνηση και στις εισπράξεις. Παραμένουμε στο εμπορικό πεδίο. Τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων και οι ξένοι επισκέπτες δίνουν φιλή ζωή στα ταμεία εκατοντάδων επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή το ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλάζει όψη. Seems like it's a little cheaper than London. And I've been to Mykonos, so I was comparing it to the... It's definitely cheaper than Mykonos. It's a sale season, it's absolutely wonderful. Οι τουρίστες κρατούν ζωντανό το εμπορικό κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Η περίοδος των εκπτώσεων που τελειώνει σε μία εβδομάδα έχει σαν κύριους πρωταγωνιστές και φέτος το καλοκαίρι τους ξένους επισκέπτες. Oh, it's okay. It's a good price to quality, so... Here's less. Οι επιχειρηματίες τρίβουν τα χέρια τους. Είχαμε πάρα πολύ καλό τουρισμό σε σχέση με πέρσι. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Το εμπορικό κέντρο αλλάζει όψη. Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ξανά μεγάλες επιχειρήσεις και δρομολογούν νέες επενδύσεις σε μια περιοχή όπως η Ομόνια, το Μοναστηράκι και φυσικά η Οδός Ερμού και οι γύρω δρόμοι. It's nice. I like the plaque. It's nice. It's really good. I like it. Οι τουρίστες θα αγαπήσουν ακόμα περισσότερο την πρωτεύουσα με τη νέα της μορφή. Μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης υπόδησης, σούπερ μάρκετ, αλλά και πολυκαταστήματα ηλεκτρικών ειδών ξεκινούν και πάλι τη δραστηριότητά τους εδώ, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δίνοντας έτσι ζωή στο κέντρο της πόλης. Πολλές μεγάλες αλυσίδες, και μικρές όμως και μικρομεσαίες, προτιμούν το κέντρο της Αθήνας, προτιμούν να επενδύσουν εδώ, εδώ που η ζήτηση είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένη. Δανέζικη εταιρεία ειδών αξεσουάρ με 630 καταστήματα ανά τον κόσμο. Πασίγνωστη αλυσίδα καλλιτικών ανοίγει το Σεπτέμβριο παραρτήματα στην Ομόνια. Πρόκειται για δύο από τα ισχυρότερα σήματα του λιανεμπορίου. Για κάθε 40 νέους τουρίστες δημιουργείται μια νέα θέση εργασίας. Επομένως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας και κάτι το οποίο το στηρίζουμε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Ο Δήμος Αθηναίων θα δώσει οικονομικά κίνητρα για να επαναλειτουργήσουν καταστήματα που επί χρόνια παρέμεναν κενά. Το εμπορικό τρίγωνο λοιπόν πολύ σύντομα αλλάζει όψη. Τα καλλίγραμμα πόδια της δείχνει σε νέα φωτογράφηση Μπέλα Χαντίτ, πως ενώ η εγκυμονούσα Κέιτ Άπτον γίνεται το πρόσωπο μεγάλης εταιρείας εσωρούχων. Στην Αμερική, η Κέιτ Άπτον θεωρείται πρότυπο θηλυκότητας. Σύμφωνα με το Maxim, είναι η πιο καυτή γυναίκα για το 2018. Γιορτάζει τον τίτλο της βγαίνοντας από τα ρούχα της. Φλερτάρει με τον φωτογραφικό φακό, προβάλλοντας τις καμπύλες της, οι οποίες της έχουν χαρίσει εκατομμύρια. Είναι το ιδανικό πρόσωπο, λένε οι μέτρη της μόδας, για να διαφημίσει εσώρουχα. Η
σεξοβόμβα του modeling θα κάνει ένα διάλειμμα για τους επόμενους μήνες, αφού περιμένει το πρώτο της παιδί. Ο σύζυγός της και επαγγελματίας παίκτης του baseball, Justin Verlander, έχει γίνει η σκιά της. Η Μπέλα Χαντίτ γίνεται για λίγο χρυσόψαρο. Αυτός είναι ο τίτλος του περιοδικού pop. Η βασίλισσα του catwalk μπαίνει στη γυάλα δείχνοντας τα μακριά της πόδια. Μια ανατρεπτική φωτογράφηση που δεν θυμίζει σε τίποτα τις άλλοτε αισθησιακές λήψεις του μοντέλου. Ένας από τους καλύτερους φίλους του David Beckham είναι ο διάσημος σεφ Gordon Ramsay. Οι δύο οικογένειες γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια της συζύγου του μάγου της κουζίνας. Happy birthday, dear Tom. Μια τούρτα υπερπαραγωγή για την κυρία Ράμση, η οποία γίνεται 42 ετών. Από πάνω δεν λείπει κανείς. Εκείνη κάθεται δίπλα στον σύζυγό της και διάσημο σεφ. Από κάτω τα παιδιά τους, τα σκυλάκια και τα γατάκια τους. Στην αναμνηστική φωτογραφία την παράσταση κλέβει η μικρή κυρία Μπέκαμ. Η Χάρπερ ποζάρει με ψιλοτάκουνα πέδιλα. Κάποιοι χρήστες στα social media σχολιάζουν πως είναι πολύ μικρή για να φορά τέτοια παπούτσια. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως έχει το στυλ της μαμάς της. Γεννητούρια στο παλάτι του Buckingham. Ο πρίγκιπας Χάρη θα γίνει μπαμπάς σύμφωνα με το εξώφυλλο του περιοδικού Life and Style. Δίδυμα κοριτσάκια για τη Μέγκαν είναι ο τίτλος. Το ζευγάρι έχει ήδη αποφασίσει τα ονόματά τους. Νταϊάννα και Ελισάβετ, το όνομα της μητέρας και της γιαγιάς του δούκα του Σάσεξ. Η Kate Middleton διοργανώνει το Baby Shower των διδύμων. Ωστόσο το παλάτι δεν έχει ακόμη εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ξανά μανούλα η Kim Kardashian. Οι φήμες στέλνουν την τηλεπερσόνα να σχεδιάσει να χαρίσει ένα ακόμη αδερφάκι στους North End και Σικάγο. I read that and that, I read something that it was, you know, none of that was true. But I've been really open about it and talked about it on our show. So, I don't know. Προς το παρόν περνά τις περισσότερες ώρες της μέρας της στο γυμναστήριο σηκώνοντας βάρη. Προπονείται καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα για τη ζωή των Kardashians. Στις αθλητικές ειδήσεις με τρία μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδιακό, ενώ στην Ξάνθη η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Στη Νέα Σμύρνη θα παίξουν Πανιώνιος Όφη. Χθες με νίκες άρχισαν το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος και η Λάρισα. Με νίκη άρχισε τη σεζόν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, καθώς επιβλήθηκε 2-0 του Πας Γιάννα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο 37 ο Λιβάγια τροφοδότησε τον Πόνσε, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Ένωση. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Λιβάγια διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με το οποίο η ΑΕΚ πήρε τη νίκη και πλέον στρέφει την προσοχή της στο μάτς με την Ουγγρική Βίντι. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα της Αρκαδίας να έχει δικαιολογημένα παράπονα για το πέναλτι που έδωσε τη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά. Στο 57 ο Πρίγιοβιτς μπήκε στην περιοχή, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Παπαδόπουλος δεν τον ανατρέπει, αλλά ο Σέρβος βρέθηκε στο χορτάρι. Ο διαιτητής Κουτσάφτης έδωσε το πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Πρίγιοβιτς και ο ΠΑΟΚ πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο Ατρόμητος, καθώς με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη επικράτησε 2-1 του Πανετολικού. Ο Φόρτου Ατρομήτου άνοιξε το σκορ στο 36. Ο Πανετολικός έφτασε στην ισοφάριση 6 λεπτά αργότερα με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Μάζουρεκ. Στο 76 πάλι με κεφαλιά ο Κουλούρης σκόραρε και ο Ατρόμητος άρχισε με νίκη τη σεζόν. Καλύτερη η ΑΕΛ στη Ριζούπολη νίκησε τον Απόλλωνα. Το γκολ της νίκης για τους Βυσσινοί πέτυχε ο Ντέλετιτς στο 30 λεπτό του αγώνα. Ισοπαλία 1-1 αναδείχθηκε αντίπαλος του ΠΑΟΚ Μπενφίκα με τη Sporting στο ντέρμπι της Λισαβόνα. Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα επεκράτησε δύσκολα της Βαγιαδολίδ, ενώ στο καμπιονάτο με νίκες προχώρησαν Γιουβέντους και Νάπολη. 4 μέρες πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, η Μπενφίκα υποδέχτηκε στον Ταλούς της Sporting στο ντέρμπι της Λισαβόνας. Τα λιοντάρια πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο 64 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νάνι. Η Μπενφίκα απέφυγε την ήττα 3 λεπτά πριν τη λήξη του μάτσου, όταν ο Φέληξ με κεφαλιά έκανε το 1-1. Με γκολ του Ντεμπελέ στο 57ο λεπτό του αγώνα, η Μπαρσελόνα νίκησε εκτός έδρας τη Βαγιαδολίδ και έκανε το 2-2 στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Στο Τωρίνο, η Γιουβέντους υποδέχτηκε τη Λάτσιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σκοράρει ακόμα στο καμπιονάτο, αλλά η μεγάλη κυρία πήρε άλλη μία νίκη. Στο 30ο λεπτό, ο Πιάνιτς έκανε το 1-0. Στο 75, μετά από χαμένη προσπάθεια του Ρονάλντο, ο Μάντζουκιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τη Γιουβέντους. Νίκη με ανατροπή της Νάπολη επί της Μίλαν στο Σάο Πάολο. Οι Ρωσονέροι πήραν προβάδισμα στο 15 με τον Μποναβεντούρα, ενώ στο 49 ο Καλάμπρη πέτυχε το 2-0 για τη Μίλαν. Όμως στο 53 ο Ζιελίνσκι μείωσε για την Νάπολη, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 67 έφερε στα ίσια το μάτς. Τη νίκη στους Ναπολιτάνους έδωσε ο Μέρτας 10 λεπτά πριν τη λήξη του συναρπαστικού αγώνα.
Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί για την απογευματινή σας ενημέρωση στις 6:25. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.